Ο υπηρεσιακός προπονητής του Κεραυνού Αγίου Βασιλείου, κύριος Κυριάκος Τούας. Μια μεγάλη νίκη με 3-0 για την ομάδα σήμερα. Είδαμε από το πρώτο λεπτό προηγηθήκατε. Καταφέρετε να κρατήσετε τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ήσασταν αυτοί που είχατε στο μεγαλύτερο μέρος την κατοχή και τις περισσότερες φάσεις στον αγώνα. Εσείς πώς είδατε την ομάδα σας? Είστε... Πώς αισθάνεστε για αυτή τη νίκη? Χαρούμενος πρώτα απ' όλα για τα παιδιά, πρώτα απ' όλα γιατί κάνουμε μια προσπάθεια τώρα. Έχουμε άλλες 9 αγωνιστικές. Με αυτή και στόχος μας είναι να μπούμε στην τετράδα. Για να καταφέρουμε τώρα να πάρουμε την άνοδο. Οπότε τώρα για το σημερινό παιχνίδι. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε από το πρώτο λεπτό, οπότε γι' αυτό, είναι πολύ θετικό για εμάς. Δηλαδή για την ψυχολογία των παιδιών και στο πώς το πήραμε μέσα στο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε την κατοχή όσο θέλαμε. Αυτή την πραγματικότητα. Αφήσαμε το παιχνίδι του. Ο Πήγας τον κάνει πολύ το παιχνίδι. Βέβαια, εμείς ήμασταν πιο απειλητικοί, κάναμε και δύο φάσεις. Ευτυχήσαμε να βάλουμε και ένα γκολ στο τέλος του ημίχρονου. Θεωρώ βέβαια ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν αρκετά καλοί και εμείς. Κρατήσαμε και την μπάλα, είχαμε την κυκλοφορία, κάναμε φάσεις. Πετύχαμε, ευτυχήσαμε να βάλουμε και το τρίτο γκολ. Και από εκεί το παιχνίδι τελείωσε. Τώρα. Εντάξει, ο Πήγας ήταν μια διαγωνιστική ομάδα. Μας δυσκόλεψε στην αρχή. Εμείς τώρα κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με την παραλία και κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και είναι τελικός για μας. Να είστε καλά.